Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς λοιπόν... πάει η προετοιμασία εν ώψη Μουντιάλ? Καλά πάμε, καλά πάμε. Το κλίμα έτσι στην εθνική, από ό,τι έχουμε καταλάβει, οι υπόλοιποι παίχτες δεν σε έχουν δει ανταγωνιστικά, αλλά σε έχουν αγκαλιάσει αρκετά. Τα παιδιά δεν έχω παράπονο κανένα. Δεν έχω παράπονο κανένα. Σκυμμένη στα κεφάλια στη δουλειά είναι και όποτε χρειάζεται, μόνο με αγάπη μου μιλάνε. Τελικά μπορούμε να διευκρινίσουμε τη θέση στην οποία αγωνίζεσαι? Κοίτα, άμα κάνεις ένα. Συλλέξει όλες τις πληροφορίες για το άτομό μου, πρέπει να είμαι υπερπαιχταράς. Πάω για μεγάλη μεταγραφή. Αυτό που τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ, γνωρίζοντας και τον Φερνάντο Σάντος από την πρώτη μέρα που ήρθε στην Ελλάδα, είναι η εκτίμηση του προπονητή την οποία έχει κερδίσει. Δηλαδή και το πιστεύω και το έτοιμος και όλα αυτά τα λέει με ένα βαθύ πιστεύω μέσα του ο Σάντος. Δεν είναι επιφανειακή δηλαδή η εκτίμηση. Ναι, δεν θέλω να πω πολλά και χάσω τη θέση μου στην εθνική και ξαφνικά δεν πάω μου διάλαβα τίποτα, έτσι. Αλλά ναι, εκτιμώ τα καλά του λόγια και δουλεύουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα Μαραγκόπουλο, τον ηθοποιό ο οποίος υποδίεται τον Μάνο Σέργιο, και πάμε πραγματικά να μιλήσουμε για την εμπειρία που είχες σε αυτό το διήμερο, αν δεν κάνω λάθος, των γυρισμάτων. Κάτι το εντελώς διαφορετικό και για τα δικά σου δεδομένα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Νικόλα, πλέον. Υπάρχει ένας διχασμός τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς σας ο διχασμός, αλλή μόνο. Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι πιο συμπαθητικός από τους δύο, θα δείξει. Πέρασα πολύ ωραία, μωρέ, πέρασα πολύ ωραία. Το λέω, δεν βαριέμαι να το λέω αυτό, ξέρεις, και το λέω πολύ γενναία, καθόλου διπλωματικά. Ήταν μια εμπειρία που άμα είσαι λίγο, γουστάρεις και να παίζεις και λίγο μπάλα, έχεις και λίγο την τρέλα του αθλητισμού, σου λένε και κάτι παραπάνω έννοιες όπως Μουντιάλ, εθνική ομάδα, ποδόσφαιρο. Και πέρα από το κομμάτι της δουλειάς που από μόνο του ήταν, ξέρεις, πολύ προσεγμένη. Πολύ προσεγμένο φιλμάκι, δηλαδή είμαι πολύ ικανοποιημένος στην πραγματικότητα από το τελικό αποτέλεσμα της δουλειάς. Mm-hmm. Το απόλαυσα πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, μέχρι να γίνει το γύρισμα, με τους φίλους μου, ρε παιδί μου, το συζήταγα πιο συχνά. Δεν έχω ξανασυζητήσει, ξέρεις, κάτι ανάλογο στο παρελθόν. Τρίπαρα, που λένε. Mm-hmm. Νικόλα, όλη αυτή η εμπειρία με τους Έλληνες διεθνείς, γιατί ξέρεις, στο εξωτερικό είμαστε πολύ πιο συνηθισμένοι να βλέπουμε μεγάλους ποδοσφαιριστές να συμμετέχουν σε τέτοια φιλμάκια. Εδώ είναι, μπορώ να πω ότι έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά από φέτος τέτοια γυρίσματα. Είχε προηγηθεί και το περίφημο σπο του Ολυμπιακού. Ακολούθησε αυτό. Πώς είναι γενικά οι Έλληνες διεθνείς? Ήταν εξοικειωμένοι, το κάνανε? Εσύ πώς έζησες, σαν ηθοποιούς, θέλω να μου πεις πώς τους έζησες. Κοίτα, δεν θα το δω συγκριτικά με τους παίχτες του εξωτερικού, γιατί όπως λες και εσύ, ξέρεις, υπάρχει μια κουλτούρα άλλου είδους, παιδί μου, και είναι πιο. Το κάνουν πιθανά με μεγαλύτερη ευκολία, και πάλι, ξέρεις, δεν είμαι εκεί να ξέρω αν τα λέει καλύτερα ναι, ναι. από τον από το Τζιόλι, αμφιβάλλω, έτσι. Ο παλίκαρος είναι έτοιμος, το βιώσει αυτός. Εγώ φοβόμουν πως μπορεί να ήταν χειρότερα. Mm-hmm. Δηλαδή, έχω μείνει με πολύ καλή αίσθηση από τον τρόπο που ανταπεξήλθαν τα παιδιά, και δεν το λέω, ξέρεις, με έννοια ότι δεν ξέρω να μιλάνε, αλλά είναι άλλη δουλειά, ρε παιδί μου. Είναι σύμφωνη. Και είναι και το χιούμορ που πρέπει να έχει κάποιος άνθρωπος για να ανταποκριθεί. Και φαίνεται να έχουν χιούμορ. Γιατί αυτό το βγάζουν και στην κάμερα. Είναι δεδομένο ότι έχουν χιούμορ. Είναι δεδομένο ότι μεταξύ τους έχουν πολύ καλή χημεία παρέας. Πραγματικά ανεξάρτητα με το. Βγαίνει αυτό από το σποτάκι, βγαίνει αυτό. Εσείς θα μου πείτε. Τώρα, εγώ σίγουρα βλέποντάς το, δεν λέω πόπο ρε πούστη, δεν μιλάνε. Συγγνώμη, κοιτά, μου φύγε. Βγαίνει νομίζω. Νομίζω βγαίνει. Και νομίζω ότι λειτουργήσε και όλο το δέσιμο που επικράτησε στο γύρισμα με το να φαίνεται ότι ξέρεις ο άλλος σε πιάνει και σου πειράζει τα μαλλιά θέλοντας να σου κάνει καζούρα και σε πείθει ότι δεν είναι το πιο ψεύτικο πράγμα στον πλανήτη. Υπάρχει μια μαγική στιγμή σε αυτό το γύρισμα, τουλάχιστον στο σπότ το μεγάλο που πρωτέπαιξε. Υπάρχει μια μαγική στιγμή, και θα σου πω γιατί είναι μαγική, με το Μάνο Σέργιο να μπαίνει στα αποδυτήρια που είναι κρεμασμένες οι φανέλες των διεθνών πριν από το πρώτο παιχνίδι, φανταζόμαστε όλοι, στο Μουντιάλ. Να βλέπει την φανέλα του, να την αγκαλιάζει με τον τρόπο με τον οποίο την αγκαλιάζεις. Εντάξει, εκεί βγαίνει και το. Από σένα, εντάξει, okay, είσαι εξοικειωμένος, είσαι βεβαίως ηθοποιός, το τεράστιο άγχος του ότι πάω να παίξω με την εθνική μου ομάδα. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτά τα δευτερόλεπτα του συγκεκριμένου γυρίσματος, εκεί ταυτίζεσαι με εκατομμύρια Ελλήνων που περνάει από το μυαλό τους η εικόνα ότι
είναι δυνατόν κάποια στιγμή να το ζούσω αυτό, είτε σαν ποδοσφαιριστής, είτε να βρισκόμουν στα αποδυτήρια της εθνικής ομάδας πριν βγει να παίξει με την Κολομβία. Εκεί πλέον σε ζηλεύει πάρα πολύ κόσμος, στο συγκεκριμένο σημείο. Μακάρι να λειτουργήσε έτσι στον κόσμο που το έβλεπε. Το βασικό κόνσεπτ, το σκεπτικό όλο, ρε παιδί μου, είναι ότι αυτός ο τύπος εκφράζει, είναι ένας από εμάς. Mm-hmm. Είμαστε όλοι εμείς. Είναι, ξέρεις, μια στιγμή που πραγματικά, άμα το είδατε έτσι, πολύ με χαροποιεί, γιατί είναι έτσι είναι. Δηλαδή, είτε σαν παιδιά, είτε σαν πιο μεγάλα παιδιά, ο καθένας έχει κάνει τη σκέψη μια φορά να συνέβαινε κάτι ανάλογο στη ζωή του. Είναι ωραίο. Σου λέω, είναι ο τρόπος που το έχω δει εγώ. Δεν σου κρύβω και το έχεις πράξει κι εσύ, γιατί πάντα θα υπάρχουν σε τέτοια σποτ και οι αντίθετες απόψεις. Για μένα, απόλυτα σεβαστές. Του στυλ, ποιος είναι αυτός ο τύπος που εκφυλίζει το κύρος και το πρεστής της εθνικής ομάδας, μπαίνοντας μέσα στα αποδυτήριά της ή λέγοντας ότι θα είναι ο 24ος παίκτης της εθνικής. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Έχεις πράξει και αυτή την αντίδραση προφανώς. Προφανώς. Και είναι κάτι που στην πραγματικότητα, για να μην σας πω ψέματα, επειδή δεν μπορούσα ούτε εγώ να προβλέψω την έκταση που μπορεί να πάρει το διαφημιστικό, είναι κάτι που δεν το είχα σκεφτεί. Φοβόμουν πράγματα συγκεκριμένα που εξακολουθώ να τα φοβάμαι, αλλά αυτή την οπτική του να μπαίνω στα blog που διαβάζω κάθε μέρα αθλητικά και ενημερώνομαι γιατί μου αρέσει. Και να βλέπω, ξέρεις, να βρίζουν τον τύπο γιατί δεν πήρε τον Κλάους και πήρε αυτό το γάλατο το μεσήλικα που το κάνει για ταλέντο. Είναι ένα κομμάτι επιτυχίας του διαφημιστικού. Είναι περίεργο να το βλέπεις. Αυτό πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο κομμάτι αφορά αυτό που λέγατε και προηγουμένως σε σχέση με το εξωτερικό. Δηλαδή, ο Χ Ισπανός μπορεί να είναι πιο εξοικειωμένος που να βλέπει τον ποδοσφαιριστή του να κάνει 2,5 μήνες και 3 πριν το Μουντιάλ, έτσι, γιατί θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Δεν είναι ότι τα παιδιά τώρα αντί να κάνουν προετοιμασία, σωστό, γίνουν και κάνουν διαφημιστικά σποτάκια. Του Μαρτίου γύρισμα, βεβαίως. Καλό είναι μιλάμε αυτό που το κάνεις. Δύο μήνες πριν, μιλάμε δηλαδή για μια περίοδο που ο καθένας έκλεψε μία μέρα από το ρεπό του Δευτέρα μετά από παιχνίδι για να έρθει να κάνει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι εμείς θέλουμε να εξοικειωθούμε περισσότερο με αυτή την ιδιότητα, ως δηλαδή κοινό πιο πολύ. Νικόλα, πραγματική σου σχέση με το ποδόσφαιρο υπάρχει, δηλαδή παίζεις μπάλα, δεν ξέρω, στο ποτάθλημα τύπου που έχετε και ομάδα οι ηθοποιοί, έχεις παίξει ποτέ? Δεν έτυχε ποτέ να κατέβω, αλλά άμα μου παρουσιαζόταν με κάποιο τρόπο κούμπονε στο πρόγραμμά μου, γνώριζε έναν άνθρωπο που, κατάλαβες, μου το έκανε πιο εύκολο, ναι. Τέτοιο, θα παίζα μπαλίτσα, ναι. Θέση, σ' αρέσει, γενικά έτσι... Σέντερφόρ έπαιζα. Σέντερφόρ, ήμουν ο μοναδικός σέντερφόρ πιτσιρικάς με γυαλιά μοιοπία. Οπότε δικαιούται ο Κλάους να έχει προσωπικό παράπονο. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει όταν σε δει. Τώρα καρφώθηκα μόνος μου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη που δουλεύω τον τελευταίο καιρό έχω θέματα. Και έχω την εντύπωση ότι παρακολουθείς και σαν φίλαθλος ποδόσφαιρο. Δεν είσαι δηλαδή εκτός επικαιρότητα, εκτός πραγματικότητα. Δηλαδή παρακολουθείς. Μου αρέσει πολύ γενικά ο αθλητισμός, παρακολουθώ και μπάσκετ και στίβο και ό,τι θες. Νικόλα, να σε ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσε ένας ηθοποιός που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο ή με τον αθλητισμό όπως έχεις εσύ να συμμετέχει σε ένα τέτοιο σποτ? Ή θεωρείς ότι ήταν πολύ πιο εύκολο για σένα και πιο εξοικειωμένος με τα πρόσωπα που έβλεπες γύρω σου? Θα σου απαντήσω όπως την καταλαβαίνω την ερώτηση. Μου ήταν πολύ πιο εύκολο επειδή είχα μια επαφή με την μπάλα. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο άμα δεν είχα καθόλου αίσθηση του τοπιού. Όχι μόνο να πείσει αυτό, θα έπρεπε να γίνουν πολλά μοντάζ, κατάλαβες, δηλαδή κάποιος άλλος θα πάρει για την μπάλα. Θα έπεισε λιγότερο. Επίσης, η σχέση μου με τους διεθνείς, νομίζω ότι κέρδισα κάποιους πόντους όταν μπορούσα να κάνω κοντρόλ, ξέρεις, όταν μου πιάνανε. Σωστό. Πήγε και το γύρισμα, είναι η αλήθεια. Και είναι και πολύ καλή σου επαφή με τα στημένα που επίσης κέρδισες πόντους. Εκεί ταλαιπωρήθηκα για να πετυχαίνω το τείχος, γιατί όλα τα βάζα. Η σχέση σου με τα video games είναι όντως τόσο καλή, γιατί εκεί υπάρχει η ολοκληρωτική σου επικράτηση. Δεν ξέρω να τα ανοίγω. Δεν ξέρω να τα ανοίγω, παιδιά. Είμαι σίγουρος ότι όλοι είναι καλύτεροι από μένα, γιατί τα παιδιά πιθανά να παίζουν, ας πούμε. Όχι, αυτό είναι fake. Να σου πω, αν ήσουν τώρα κριτική επιτροπή κάποιων βραβείων κινηματογραφικών και σου έλεγα να μου τους αξιολογήσεις τους διεθνείς με τους οποίους συνεργάστηκες, για πες μου ποιοι θα ήταν οι τρεις πρώτοι που θα τους έδινες τα δικά σου Όσκαρ. Ερμηνείας. Ερμηνείας.
Όσκαρ ερμηνεία, το νούμερο ένα θα πάει στον Αλέξανδρο Τζιόλ από μένα. Ναι. Μάλιστα. Και είναι, έχει, και, δηλαδή, και είναι και φυσιογνωμία κινηματογραφική. Ωραία, κοίτα, είναι και πρικισμένος. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ομορφόπεδο, γράφει ωραία, είναι άνετος. Δεν χρειάζεται να το δικαιολογήσω και πολύ. Έτσι. Σωστό. Δεύτερο θα πάει στον Καπίνο. Μάλιστα. Ο ναι. οποίος είναι ο πιο μικρός της εθνικής. Παρά το γεγονός ότι δεν γούσταρε τα ανέκδοτά σου, από ό,τι καταλάβαμε. από αγάπη το έκανε. και το τρίτο θα συναγωνιστούν πολύ. Θα συναγωνιστούν πολύ γιατί με εξέπληξαν διάφοροι χαρακτήρες που τους έχεις φανταστεί αλλιώς, βλέποντας τους να παίζουν στο γήπεδο. Όπως ο Μανιάτης, ας πούμε, είχα πολύ διαφορετικό. Και εμένα. Εγώ θα σου έλεγα το Μανιάτη. Γιατί τον θεωρώ ένα παιδί έτσι βαρύ μέσα στο γήπεδο και τον είδα πάρα πολύ, προσαρμόσιμο στο όλο project. Άμα ήταν άλλα Όσκαρ, θα ήταν πρώτος, ναι. Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Και εγώ την ίδια εντύπωση είχα για το Μανιάτη, βλέποντας από τον τρόπο που παίζει και πώς συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο, που βέβαια δεν έχει καμία σχέση. Έτσι, η παλμή που ανεβάζει και τη χαρακτήρα βγάζει μέσα στο γήπεδο. Αλλά είναι πραγματικά στην απέναντι όχθη αυτό που βίωσα εγώ εκείνη την ημέρα. Πολύ σοβαρός, πολύ μετρημένος, πολύ πειθαρχημένος. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι, θα σου πω το εξής. Εγώ επειδή το έγραψα και επώνυμα, δηλαδή δεν είχα κάποιο πρόβλημα, θεωρώντας ότι ο Μάνος Σέργιος ήταν η πρώτη νίκη της εθνικής σε αυτό το Μουντιάλ για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μου αρέσει μια εθνική ομάδα, ένα οποιοδήποτε κλαμπ και οι πρωταγωνιστές του και οι παίχτες του να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του σύγχρονου μάρκετινγκ από το να τους έχουμε μόνο άσε με μένα, εγώ με μόνο για την μπάλα, το οποίο το θεωρώ και λίγο αναχρονιστικό. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, που εγώ εισέπραξα σαν Έλληνας φίλαθλος, όχι σαν δημοσιογράφος, το πολύ καλό κλίμα της εθνικής ομάδας όπως το ανέδειξε ο συγκεκριμένος σποτ. Και επειδή οι ποδοσφαιριστές δεν έγιναν δά και τόσο καλοί ηθοποιοί για να προσποιηθούν τόσο πολύ, εγώ το κρατάω αυτό το πολύ ωραίο κλίμα που βγαίνει από το σποτ με τη συμμετοχή βεβαίως του περίφημου Μάνου Σέργιου πλέον. Εγώ θα το επιβεβαιώσω και σας το λέω πολύ γενναιόδωρα, το κάνω χωρίς σύγχρονος διπλωματίας μου, είναι πολύ εύκολο να το πω και ευτυχώς μου είναι πολύ εύκολο να το πω. Θα ήμουν σε δύσκολη θέση άρα μην είμαι αναγκασμένος με κάποιο τρόπο, ξέρεις, να λέω πράγματα που δεν αντικατόπτυσαν την πραγματικότητα. Ναι, βέβαια. Πάντως εγώ θα πω ότι είναι και θα δώσω και μια άλλη παράμετρο. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και εταιρείες μεγάλες, όπως είναι για παράδειγμα η Τράπεζα Πειραιός, να επενδύουν σε αυτό που λέμε αθλητικό μάρκετινγκ. Ναι. Να μην περιορίζονται μόνο σε μια χορηγία, σε μια φανέλα, αλλά να καταφέρουν να φέρνουν το αντικείμενο που διαφημίζουν, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται Εθνική Ελλάδος, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, κοντά στον Έλληνα φύλαθλο και να το κάνουν πιο προσιτό. Γιατί ήταν και τα δύο σποτάκια που είδαμε φέτος πάρα πολύ καλογυρισμένα και προσεγμένα. Δεν ήταν μια δουλειά της πλάκας. Ήταν πάρα πολύ προσεγμένα σποτάκια. Και με τον κίνδυνο, ξέρεις, να φανώ κάπως με αυτό που θα πω, το βρίσκω και λίγο γενναίο εκ μέρους του χορηγού η συμμετοχή του σε αυτή την ιδέα, που τη θεωρώ πολύ πρωτότυπη, ιδιαίτερα όχι κεντρική, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει σχόλια. Θα μπορούσε να προκαλέσει για την ελληνική πραγματικότητα και είναι ωραίο όταν ξεπερνάμε αυτό που λέμε, ρε παιδιά, στην Ελλάδα, μα το κάνουμε αυτό, θα γίνει χαμός. Όχι, δεν θα γίνει χαμός. Δεν είμαστε μόνο ξύλινοι. Ο Καπίνο δηλαδή δεν είναι μόνο για να λέει ότι σκέφτομαι το επόμενο παιχνίδι. Μπορεί να βγάλει και έναν άλλο εαυτό πολύ πιο προσιτό και στο φύλαδλο. Ο κάθε Καπίνο, έτσι. Βέβαια, με δεδομένο ότι. Ήταν μια καλή δουλειά, έτσι. Άλλο, ναι, βέβαια. Με δεδομένο ότι οι άνθρωποι αυτοί εν τέλει δεν ξεφτυλίστηκαν. Ναι. Εννοείται. Όχι, ίσα. Η ιδέα και η περαίωσή της, ας πούμε, από τη διαφημιστική, που εκτιμώ πολύ αυτά τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, είναι ιδιαίτερα ταλαντούχοι και πολύ με μεράκι πάνω στη δουλειά. Ήταν και καλή δουλειά. Θα ήταν διαφορετικά άμα έβγαινε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν κολλάκευε κανέναν. Ένα φτωχό αποτέλεσμα. Όχι, πιστεύω ότι ήταν ένα σποτ που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από σποτάκια που βλέπουμε από το εξωτερικό. Είναι και πάρα πολύ ωραίο σενάριο και πάρα πολύ ωραίο. Και έβλεπες ότι όλοι συμμετείχαν με κέφι. Πολύ βασικό να συμμετέχεις με κέφι. Χαίρομαι που το βλέπετε. Χαίρομαι πραγματικά που το βλέπετε. Υπάρχει βέβαια τελικά μια κατάληξη που εμένα προκαλεί λίγο μελαγχολία για αυτό το παιχταρά που λέγεται Σέργιος. Ότι με πατώ στην εξέδρα. Ότι τελικά πάει στην κερκίδα. Δηλαδή του λένε παίξε αυτό που είσαι και τελικώς δεν καταλαβαίνω στο κόνσεπτ. Φοβάται ο Σέργιος να βγει και πάει στην εξέδρα ή τελικά του λένε πήγαινε εκεί που ανήκεις. Γιατί, οκ, μέχρι εδώ ήταν.
Πιστεύω ότι θα ήταν, είναι πιο χρήσιμο στην εξέδρα. Οι παίκτες μας είναι ικανοί να κάνουν τη διαφορά από μόνοι τους. Αν χρειαστεί, θα κατέβει. Κοίτα, δεις, ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως παρακολουθούσες την εθνική στο Μουντιάλ, ούτως ή άλλως θα την έβλεπες. Έχω την εντύπωση όμως ότι ως Μάνος Σέργιος ή ως Νικόλας Μαραγκόπουλος, για σένα πλέον αυτό το Μουντιάλ, το πιστεύω, δηλαδή αυτό θα συνέβαινε με τον εαυτό μου, γι' αυτό το κρίνω, αποκτά μεγαλύτερη σημασία, δηλαδή και το δέσιμό σου γίνει πολύ μεγαλύτερο. Ναι, μωρέ, θα παρακολουθήσεις συμπαίκτες σου στην ουσία στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Ισχύει ότι αποκτά μια μεγαλύτερη σημασία για μένα αυτό το Μουντιάλ από μόνο του. Είναι έτσι. Είναι, ρε παιδί μου, δεν θα σου συμβεί ποτέ. Είναι once in a lifetime η εμπειρία για μένα. Σωστό. Σωστό. Ωραία. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικόλα Μαραγκόπουλο για την σημερινή του παρουσία. Να ευχηθούμε στο Μάνο Σέργιο καλή επιτυχία στο Μουντιάλ. Σωστό, έτσι κι αλλιώς. Εκεί θα είναι. Μια φανέλα του την έχουμε εδώ και θα τη δώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Οπότε αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία για εμάς όλη αυτή η επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε και οι δύο πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλή σήμερα, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.